Δεν άρχισαν τα μαθήματα ακόμη για τους εκπαιδευόμενους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας Κομωτινής. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο διευθυντής του σχολείου, κ. Ηλίας Βλάχος. Καλησπέρα, κύριε Βλάχο. Καλησπέρα σας, χαίρομαι που είστε μαζί σας. Για ποιο λόγο δεν άρχισαν ακόμη τα μαθήματα στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας? Δυστυχώς για μία ακόμα χρονιά αποτελέσματα της δυσκολίας όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης εκπαιδευτικών από το Μητρό που έχει δημιουργηθεί στο ΕΝΕΔΒΗΝ. Πραγματικά καθυστερήσαμε, ωστόσο όμως θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, οπότε οι εκπαιδευτικοί θα είναι στα σχολεία τους. Αυτό το λέω στηριζόμενο στην περσινή σχολική περίοδο, όπου και πάλι οι ορομίστοι εκπαιδευτικοί ήρθαν γύρω στις 14 Δεκεμβρίου. Κύριε Βλάχο, τι θα γίνει με τις χαμένες σχολικές, τις ώρες διδασκαλίας? Όσον αφορά για το διάστημα το οποίο έχει χαθεί, οι λύσεις που μπορούν να βρεθούν είτε να γίνει μια παράταση όσον αφορά το λήξη των μαθημάτων στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Κομωτινής, είτε να χρησιμοποιήσουμε την εξαποστάσεως διδασκαλία, προκειμένου να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε τις ώρες αυτές. Όταν λέω εξαποστάσεις διδασκαλίας, εννοείται ότι δεν δουλεύουμε Σάββατα και Κυριακές. Ωστόσο, όμως, μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία θα μπορούμε να έχουμε εκείνες τις δραστηριότητες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αναπληρωθούν οι θεματικές οι οποίες θα έχουν χαθεί. Είτε αυτά είναι βίντεο, είτε είναι δραστηριότητες μέσω εντύπων, προκειμένου να υπάρχει μια επικοινωνία των εκπαιδευόμενων με τους εκπαιδευτικούς και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε έτσι τη διαδικασία η οποία θα υπήρχε μέχρι τώρα υπό νορμάλες συνθήκες. Κύριε Βλάχο, όσον αφορά τα μαθήματα τώρα που θα ξεκινήσουν αρχικά διαζώσεις? Μάλιστα. Θα ξεκινήσουν διαζώσεις. Ήδη οι αιτήσεις των εκπαιδευομένων είναι στο σχολείο μας. Συνολικά μιλάμε για πάνω από 100 αιτήσεις συμπολιτών μας οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την εκπαιδευτική περίοδο στο σχολείο μας. Γύρω στις 67 αιτήσεις στο πρώτο έτος και 33 αιτήσεις στο δεύτερο έτος, προκειμένου να ολοκληρώσουν το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Στην πορεία βέβαια, προκειμένου να προλάβουμε ανεπιθύμητες καταστάσεις, ελπίζουμε να μην υπάρξουν στην χώρα μας και να ολοκληρώσουμε κανονικά τη διαδικασία. Διαζώσεις εμείς ήδη θα προετοιμάσουμε τους μαθητές και για την εξαποστάσεως εκπαίδευση, είτε μέσω εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, είτε μέσω εφαρμογών που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν από τον υπολογιστή τους. Κύριε Βλάχο, αν αρχίσουν τώρα τα μαθήματα, με τι μέτρα θα διεξάγονται, τι θα ισχύει για εμβολιασμένους και ανεμβολιαστούς? Το θετικό είναι ότι το 85% των συμμετεχόντων τη φετινή σχολική χρονιά είναι εμβολιασμένοι. Οπότε δεν θα χρειάζεται να προβαίνουν σε rapid test. Για τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι τώρα, θα πρέπει να κάνουν 2 rapid test την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη, προκειμένου να έρθουν στο σχολείο μας και να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Βέβαια, εμείς από την πλευρά μας θα δούμε τον τελικό αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι θα έρθουν πραγματικά στο σχολείο. Έχουμε μια πλήρη εικόνα και θα εφαρμόσουμε όλα τα μέτρα τα οποία απαιτούνται, προκειμένου να μην έχουμε κάποιο ανεπιθύμητο γεγονός, κάποιο κρούσμα. Βέβαια, εννοείται ότι όπως όλα τα σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης και εμείς οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι μας έρχονται με τη μάσκα τους, θα προσπαθούμε να κρατούμε τις αποστάσεις όσο γίνεται. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι με τον αριθμό των ατόμων και τα μέτρα τα οποία έχει το Υπουργείο προτείνει, αποστάσεις μέσα στις τάξεις είναι δύσκολο να κρατάμε. Όπως καταλαβαίνετε. Ωστόσο, εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται σοβαροί απέναντι σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που ονομάζεται κορονοϊός. Μάλιστα, επειδή έχετε και μαθητές νομίζω όλων των ηλικιών και ίσως κάποιοι να έχουν και κάποια νοσήματα, υπάρχει και το ενδεχόμενο πάντα να επιστρέψει το σχολείο λόγω αυτής της καταστάσεως των μαθητών ενώ και των ηλικιακών διαφορών σε ένα σύστημα τηλεκπαίδευσης? Προς το παρόν δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα όμως, ο κάθε εκπαιδευόμενος, και επειδή μιλάμε εμείς για ενήλικες με όντως αρκετούς να έχουν τα προβλήματά τους ενδεχομένως, όλα αυτά πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα, εγώ προσωπικά μιλάω με τον καθέναν από αυτούς και σε περίπτωση που αποδεδειγμένα ιατρικά εννοώ υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα, τότε εμείς θα βρούμε τον τρόπο προκειμένου ο συμπολίτης μας να μην κινδυνεύσει
από την παρουσία του στο σχολείο μας και να μπορέσει να συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πάντα βέβαια σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευση Ενηλίκων παίρνουμε τις κατάλληλες και τις σωστές αποφάσεις νομίζω για όλους. Κανένας από εμάς, όπως είπα στην αρχή του έτους, όταν ήμασταν έτοιμοι για να ξεκινήσουμε, δεν πρόκειται να μείνει μόνο τους, κανένα δεν πρόκειται να διακόψει την εκπαιδευτική διαδικασία για λόγους οι οποίοι δεν αφορούν τον ίδιο. Οποιοδήποτε θέλει να παρουσιάσει πραγματικά. Να έχει παρουσία πραγματική στο σχολείο μας, εμείς από πλευρά μας να το βοηθήσουμε προκειμένου να ολοκληρώσει και την εκπαιδευτική διαδικασία. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βλάχο. Εγώ ευχαριστώ για την συμμετοχή μου στο δελτίο σας και στο γεγονός ότι δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να μαθαίνει τα νέα μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.